Δηλαδή αντιρροπορικά βλήματα. Χειρομβομβίδες, οι οποίες είναι αμυντικού τύπου. Πυροκροτητές. Ηλεκτρικοί πυροκροτητές. Ένα ολόκληρο οπλοστάσιο εντόπισε η ασφάλεια της Πάτρας σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Αθήνα και Πειραιά. Όπως βλέπετε, από βαριά όπλα, μαχαίρια μέχρι χειροβομβίδες περιελάμβανε το οπλοστάσιο στο σπίτι των τεσσάρων συλληφθέντων στην περιοχή της Αθήνας. Πρόκειται για άτομα ηλικίας από 30 έως 60 ετών, στα σπίτια των οποίων έγιναν οι έλεγχοι. Εξαρθρώθηκε μετά από πολύμινη, μεθοδική και συστηματική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύσης Ασφαλείας Πατρών, συμμορία τα μέλη της οποίας ενέχονται σε παράνομη εισαγωγή, πώληση, τροποποίηση, μετασκευή και εμπορία παράνομου οπλισμού. Η αποδόμηση της συμμορίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που οργάνωσε και υλοποίησε η Υποδιεύσης Ασφαλείας Πατρών με τη συμμετοχή των αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Κατασφυγής Εγκληματικότητας Αχαΐας. Πιο συγκεκριμένα, η ασφάλεια Πατρών μετά από ευρεία αστυνομική επιχείρηση προχώρησε στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε όπλα. Αστυνομικοί της κρατικής ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, αξιοποιώντας πληροφορίες και μετά από έρευνες τριών και πλέον μηνών, πραγματοποίησαν ευρεία αστυνομική επιχείρηση από νωρίς το πρωί της Δευτέρας στην Αττική. Συγκεκριμένα έγιναν έρευνες σε 10 σπίτια, στην Νίκαια, στο Κερατζίνι, στον Κορυδαλό, στην Πεύκιο, που εντοπίστηκαν αρκετά όπλα, τα οποία αντικατασχέθηκαν, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα, Έλληνες, οι οποίοι φέρεται να είναι τα αρχηγικά μέλη της συμμορίας. Σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα τυπογραφία για τα καταπερίψω δικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε συμμορία, της κατασκευής, τροποποίησης, εισαγωγής, πώλησης και εμπορίας όπλων, καθώς και της παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών και ναρκωτικών. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθηκε ένας 33χρονος συμμεταχός, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα δικήματα της εμπορίας, της διάθεσης και απόπειρας εισαγωγής όπλων από το εξωτερικό, καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για κροτίδες και φωτοβολίδες. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 11 άτομα για συμμετοχή στην εν λόγω οργάνωση, ενώ αναζητούνται τουλάχιστον άλλα 10. Κεντρικό ρόλο στη διακίνηση του οπλισμού είχε ένας 54χρονος συμμεταχός, ενώ 65χρονος, έχοντας εξειδικευμένες γνώσεις αλλά και κατάσταση μηχανολογικών εργασιών, με κατάλληλο εξοπλισμό μπορούσε να τροποποιεί, να μετασκευάζει και να επισκευάζει τα όπλα. Επισημαίνεται ότι η αστυνομική της Υποδιεύσης Ασφαλείας Πατρών βρήκαν και κατέσχισαν, μεταξύ άλλων, στο κατάστημα του 65χρονου, ένα τόρνο, τρυπάνια, αλλά και εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούσε για συναρμολόγηση, κατασκευή, τροποποίηση και μετασκευή του οπλισμού. Η αστυνομία είχε θέσει σε παρακολούθηση την δράση των συλληφθέντων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένο κώδικα επικοινωνίας ώστε να αποφύγουν τη σύλληψή τους. Όμως δεν τα κατάφεραν. Τα όπλα τα ανέφεραν με ονομασίες ψαριών, όπως κοτσομούρα και σαρδέλα. Τα μέλη της συμμορίας ενέχονται σε πάρα πολλές αγοροπολισίες όπλων τους τελευταίους μόνο μήνες, ότι οι δράστες ελάμβαναν ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τις παράνομες πράξεις τους, χρησιμοποιώντας τηλεφωνικές συνδέσεις που ήταν καταχωρημένες σε τρίτα άτομα, κυρίως αλλοδαπούς, αχυράνθρωπους, και χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη στιγματική φρασιολογία στις συνομιλίες τους, τόσο μεταξύ τους, όσο και στις συνομιλίες οποίες είχαμε τους αγοραστές. Οι συλληφθέντες έχουν ποινικό παρελθόν και κατά περίπτωση έχουν απασχολήσει την ελληνική αστυνομία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες, κλοπές και ναρκωτικά στην Αττική. Τα όπλα τα πολλούσαν σε περιοχές του Πειραιά, όπως το Κερατσίνι, στη Νίκαια και στον Κορυδαλό. Θα εξεταστούν μάλιστα στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για να δουν αν και σε ποιες περιπτώσεις αδικημάτων έχουν χρησιμοποιηθεί.